Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι οδηγητικό το σημερινό vlog. Είναι θεωρητικό, αλλά είναι και λίγο βιωματικό. Από την Επανάσταση μέχρι την Ελευθερία είναι μακρύς ο δρόμος. Είναι ο τίτλος του βίντεο αυτού. Και οπωσδήποτε αναφέρεται στα ζητήματα τα οποία έχουμε πάρει τώρα τελευταία εδώ στο κανάλι και μας έχουν έτσι συγκλονίσει. Εδώ να στείλω την αγάπη μου στην Τωρέτα, η οποία με το δίκιο της κοπέλα έγραψε ένα σχόλιο στο κανάλι, πολύ ωραίο το θέμα για το χθεσινό βίντεο, πολύ ωραίο το θέμα, αλλά πολύ υψηλή η τόνη και δεν αντέχω τις φωνές, και επειδή τη γνωρίζω την Τωρέτα και γνωρίζω και γιατί δεν αντέχει τις φωνές, όπως και πολλοί από εμάς δεν αντέχουμε τις φωνές, απολογούμε. Και φτιάχνω αυτό το διηγητικό βίντεο από τη μια για να εξηγήσω γιατί βάζω τις φωνές και από την άλλη για να μιλήσω για αυτό το ταξίδι ζωής, αυτό το ταξίδι αυτοανακάλυψης, αυτό το ταξίδι αγάπης, αυτό το ταξίδι απελευθέρωσης. Χθες το βράδυ μιλούσαμε και με μηνύματα με τη χρήστη του YouTube που έχει τον ψευδόνυμο Jacques Alexander. Και μου λέει σε κάποια φάση: δεν μπορώ να διαβάσω άλλα μηνύματα, στενοχωριέμαι, λυπάμαι. Και της έγραψα εγώ: δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει μεγαλώσει τα παιδιά της με μια κουλτούρα κακοποίησης. Δεν είμαι τόσο καλή στα λόγια όσο είναι η Jacques, όμως πραγματικά νιώθω ένα συγκλονισμό μέσα μου. Αντιλαμβάνεστε ότι τα βιώνω κι εγώ μαζί σας, όχι μόνο από ενσυναίσθηση, αλλά και από προσωπική πικρή πείρα, όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Νιώθω ότι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι το κανάλι αυτό μου δίνει πολλά, πολλά, πολλά περισσότερα από όσα φανταζεστε. Και κυρίως μου δίνει την δυνατότητα να μπαίνω πρώτων ευθυνών μου και κάθε φορά που μιλάω για ένα θέμα να κάνω αυτοκριτική και να προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτά που συζητάμε, να είμαι βιωματικά όσο το δυνατόν πιο κοντά. Άρα θα μιλήσω λίγο βιωματικά σήμερα. Ξέρω ότι στο κανάλι μας εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό υπάρχουν σχεδόν 70.000 άνθρωποι, εκ των οποίων η πλειονότητα έχει περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δυστυχίες μας και δεν έχει και κανένα νόημα να λέμε ο Α έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια γιατί του έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό, ενώ ο Β δεν έχει περάσει τόσο πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια επειδή δεν του έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί στον Α και ούτω καθεξής. Θέλω να κάνω μια γενική παραδοχή και ως κόρη αλλά και ως μητέρα και ως εγγονή, ότι ο παραδοσιακός τρόπος ανατροφής των παιδιών στην ελληνική κουλτούρα, η οποία υπάρχει και στην Κύπρο, πάσχει πάρα πολύ. Και δεν πάσχει τώρα, έπασχε έκτοτε. Και το ζήτημα έχει να κάνει με τη θέση που έχουν οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Μιλάμε πολλές φορές για την πατριαρχία, μιλάμε πολλές φορές για τον μισογυνισμό, εγώ προσωπικά μιλάω και για τον μισανδρισμό. Υπάρχει όμως ο μεγάλος ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο, που είναι ότι τα παιδιά στην Κύπρο και στην Ελλάδα μέχρι πολύ πρόσφατα, αν όχι και σήμερα, θεωρούνταν κτήματα των γονέων τους και θεωρούνταν ότι ανήκαν στους γονείς τους με τον ίδιο τρόπο που ανήκαν οι σκλάβοι στους ιδιοκτήτες τους. Και είμαι σίγουρη πως υπάρχουν άνθρωποι που ανατριχιάζουν ακούγοντας για τη δουλεία, ακούγοντας για το με πιο αισχρό τρόπο οι ιδιοκτήτες των δούλων εκμεταλλεύονταν
τους δούλους τους, τους χρησιμοποιούσαν όχι ως ανθρώπους, ούτε καν ως ζώα, ως μηχανές και ως αντικείμενα. Και αυτοί οι διάνθρωποι που αποτροπιάζουν από τις εσχρές αντιανθρώπινες συνθήκες της δουλείας, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την εσφαλμένη πεποίθηση ή είχαν την εσφαλμένη πεποίθηση ότι τα παιδιά τους τους ανήκαν. Τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Τα εγγόνια μας δεν μας ανήκουν. Και έχω μια φίλη που μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο, ξέρει ποια είναι. Τα εγγόνια μας δεν μας ανήκουν. Με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση ότι εφόσον φέραμε παιδιά στον κόσμο, υιοθετήσαμε παιδιά ή αναλάβαμε την ευθύνη του μεγαλώματος παιδιών, ότι είναι σαν να έχουμε πάρει καινούργια αυτοκίνητα, καινούριο blender, καινούριο πλυντήριο, καινούριο ψυγείο, δεν ξέρω εγώ τι. Τι εννοώ? Εννοώ ότι μέσα στη ουσιαστική θεώρηση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, του μεγαλώματος των παιδιών, της επικρατούσας, λείπει το στοιχείο του ότι τα παιδιά είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι και έχουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μας ανήκουν τα παιδιά, δεν είναι αντικείμενα τα παιδιά. Και ακόμη περισσότερο, τα παιδιά είναι πολύ πιο εύθραυστα και πολύ πιο ευάλωτα σε οποιαδήποτε κακοποίηση. Λόγω της ηλικίας τους και λόγω της σωματικής και εγκεφαλικής τους ανάπτυξης. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο έχει μέσα πράγματα τα οποία τα έχετε ξανακούσει. Θα τα πω όμως πάλι. Ένα μικρό παιδί, το οποίο έχει αρχίσει να μιλάει και έχει αρχίσει να περπατάει και έχει αρχίσει να κινείται και έχει αρχίσει να αυτονομείται σε κάποιους τομείς, ένα παιδί 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 χρονών, σε καμία περίπτωση δεν έχει την εγκεφαλική δυνατότητα να κατανοήσει τι συμβαίνει και τη συναισθηματική δυνατότητα να κατανοήσει τι συμβαίνει που έχουμε εμείς οι ενήλικες. Άρα, οτιδήποτε τραυματίσει ψυχικά ένα παιδί δημιουργεί μέσα στον εγκέφαλο του, μέσα στο σώμα του, σοβαρό και βαθύ τραύμα. Τα οποία τραύματα, όταν συμβαίνουν σε αναπτυξιακή περίοδο, γιατί θα θυμίσω αυτό που λέω πάρα πολύ συχνά πρόσφατα και είμαι ενθουσιασμένη με αυτό το έβριμα από τις τελευταίες δεκαετίες, ότι η εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου ολοκληρώνεται στα κορίτσια γύρω στα 26 χρόνια και στα αγόρια γύρω στα 28 χρόνια. Άρα μια γυναίκα μέχρι τα 26 της είναι εύπλαστος. Σε μια γυναίκα μέχρι τα 26 της ο εγκέφαλος είναι εύπλαστος, οι μνήμες χαράσσονται πολύ βαθιά, οτιδήποτε ακούει, οτιδήποτε νιώθει, οτιδήποτε της συμβαίνει την επηρεάζει πολύ περισσότερο παρά μια γυναίκα η οποία είναι πάνω από εκείνη την ηλικία. Και το ίδιο ισχύει και τους άντρες μέχρι τα 28 τους χρόνια. Εννοείται ότι όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο βαθιά εγγράφεται το τραύμα το ψυχικό εάν το παιδί κακοποιηθεί. Και τι γίνεται σήμερα? Σήμερα εμείς οι ενήλικες, όσοι δυσκολευόμαστε με τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και με τη σχέση μας με τον εαυτό μας, όσοι δυσκολευόμαστε να νιώσουμε χαρά, να λειτουργήσουμε φυσιολογικά στη ζωή μας και να είμαστε λειτουργικοί, δημιουργικοί και χαρούμενοι, δεν έχουμε ιδέα πόσο βαθιά τραυματισμένοι είμαστε, σε πόσα πολλά επίπεδα και σε πόσα πολλά στρώματα. Το να χτυπάς το παιδί σου σωματικά όταν βρίσκεται σε αυτά τα αναπτυξιακά χρόνια, το να επικρίνεις
το παιδί σου όταν βρίσκεται σε αυτά τα αναπτυξιακά χρόνια, το να τρομοκρατήσει το παιδί σου όταν βρίσκεται σε αυτά τα αναπτυξιακά χρόνια, το να του λες ένα σωρό αρνητικές κρίσεις και αρνητικές απόψεις για το ίδιο, για τον εαυτό του, για το μέλλον του όταν βρίσκεται σε αυτά τα αναπτυξιακά χρόνια, το να διδάσκει στο παιδί σου ένα στρεβλό τρόπο σκέψης όταν βρίσκεται σε αυτά τα αναπτυξιακά χρόνια, όλα αυτά επηρεάζουν βαθύτατα αυτό τον άνθρωπο. Και μεγαλώνοντας, βρίσκει τον εαυτό του να είναι δυσλειτουργικός, να υποφέρει από κατάθλιψη, να υποφέρει από διαταραχή μετατραυματικού στρες, να υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, να είναι δυσλειτουργικός και να μην ξέρει γιατί. Και τι γίνεται σε αυτή την ωραιότατη κοινωνία που ζούμε? Μεγαλώνουν οι γονείς παιδιά τα οποία κακοποιούν συστηματικά και χωρίς καμιά ντροπή, και μεγαλώνοντας τα παιδιά τους αρχίζουν να αντιδράνε, αρχίζουν να επαναστατούν, αρχίζουν να φωνάζουν, αρχίζουν να βγάζουν γλώσσα, αρχίζουν να έχουν εκρήξεις θυμού, αρχίζουν να έχουν τα λεγόμενα temper tantrums, που είναι εκρήξεις θυμού, είναι ένας λατινικός όρος που χρησιμοποιείται στην παιδιατρική και στην ψυχοπαιδιατρική και στην ψυχολογία των παιδιών, στην παιδοψυχολογία. Και γενικότερα αρχίζουν να δυσλειτουργούν, και όσο μεγαλώνει το παιδί δυσλειτουργεί ακόμα περισσότερο και λένε γονιός, να του, έχει πρόβλημα. Είναι προβληματικό το παιδί, και γι' αυτό το χτυπούσα, γι' αυτό το πρόσβαλα, γι' αυτό το κακοποιούσα ψυχικά. Δεν θα πει το κακοποιούσα ψυχικά, θα πει ήμουν αυστηρός, θα πει του έβαζα όρια, θα πει του έκανα το ένα, του έκανα το άλλο. Γιατί να, ναι, κοιτάξτε πώς έχει εξελιχθεί. Και σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν άλλα παιδιά στις οικογένειες, μπορεί στην ίδια οικογένεια, γιατί εννοείται ότι μιλάμε για ναρκισσιστικές οικογένειες, μιλάμε για οικογένειες στις οποίες είτε πριτανεύει ένας ναρκισσός είτε δύο ναρκισσοί μαζί. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν αυτό το στυλ προσωπικότητας. Είναι τεράστιο το ποσοστό των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία, οι οποίοι είναι εγωκεντρικοί, άτεγκτοι και χωρίς αισθήματα συμπόνιας και συναίσθησης προς τους άλλους. Σας έχω αναφέρει ξανά, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, το οποίο μιλάει για το, αν το θυμάμαι καλά, είναι The Century of Self, ο αιώνας του εγώ. Μου το έχει προτείνει και ένας γείτονας μου το έχει προτείνει, δημοσιογράφος, και μου το έχει προτείνει και η Αριστονίκη που το είδανε μαζί με τον άντρα της. Που είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δείχνει πώς η pop κουλτούρα στην ουσία, και μέσα από τον κινηματογράφο κλπ, πώς η pop κουλτούρα επέδρασε στον προηγούμενο αιώνα, ώστε σιγά σιγά να εξελιχθούμε σε ένα γένος, το ανθρώπινο γένος, που κατά κύριο λόγο να είμαστε εγωκεντρικοί και άπονοι. Το βασικό χαρακτηριστικό του ναρκισσού είναι το να είναι άπονος, να μην συμπονεί τον άλλον, να μην συγκλονίζεται για τον πόνο που έχει προκαλέσει, να μην λυπάται το ίδιο του το παιδί το οποίο έχει τραυματίσει ψυχικά ο ίδιος. Σε αυτές λοιπόν τις ναρκισσιστικές οικογένειες υπάρχουν τα μαύρα πρόβατα, τα scapegoat, τα οποία είναι τα παιδιά που μονίμως βάλλονται και μονίμως βρίσκονται υπό το μικροσκόπιο, και ό,τι κάνουν είναι λάθος και ό,τι πούν είναι λάθος, και συνεχώς τα περιγελάνε αυτά τα παιδιά, δηλαδή χρησιμοποιούν το όπλο του ψυχολογικού πολέμου, το nagging. Εδώ να σας κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι είμαι συγκλονισμένη αυτές τις μέρες ξανά, επειδή διαβάζω ξανά για τη συμμετοχή το βιβλίο «Αφού είναι υπέροχος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη» της Avery Neil, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο απεικονίζει πολύ ξεκάθαρα τον αδιόρατο ψυχολογικό πόλεμο που γίνεται μέσα σε μια ναρκισσιστική σχέση. Και είναι φοβερό βιβλίο, όσοι δεν το έχετε διαβάσει να το προμηθευτείτε να το διαβάσετε. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στη συμμετοχή και να το διαβάζουμε μαζί, αλλά μπορείτε να το πάρετε και να το διαβάσετε μόνοι σας. Αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, και είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, στην ουσία για την ναρκισσιστική κακοποίηση.
Και ετοίμαζα χθες το βίντεο για τη Δευτέρα της συμμετοχής και μιλούσε εκεί πέρα για το στοιχείο του ελέγχου που έχουν οι ναρκισσοί κακοποιητές και για το στοιχείο του πώς χρησιμοποιούν το χιούμορ για να χτυπήσουν τον άλλον. Σε αυτές λοιπόν τις ναρκισσιστικές οικογένειες κλείνει η παρένθεση. Το παιδί το, που είναι το μαύρο πρόβατο το περιγελάνε, το κοροϊδεύουν, του βγάζουν παρατσούκλια, λένε σιγά μην καταφέρεις εσύ αυτό, σιγά μην κάνεις το άλλο, υποτιμούν τα επιτεύγματα του, μεγαλοποιούν τις ελλείψεις του και γενικότερα του φέρονται σαν να είναι ο τελευταίος άνθρωπος. Και το χρυσό παιδί, τον Golden Child, το οποίο μεγαλώνοντας εξελίσσεται σε έναν άρκησο πρώτης γραμμής όπως και το ζευγάρι των γονέων του, το έχουν στα όπα-όπα και του συμπεριφέρονται με φόβο, ο οποίος μεταφράζεται σε σεβασμό, με προσοχή στο πώς θα του μιλήσουν, προσοχή στο πώς θα συμπεριφερθούν. Και στη συνέχεια όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, όσα είναι μαύρα πρόβατα, φυσικά θα δυσκολευτούν στη ζωή τους, φυσικά θα έχουν τεράστιες δυσκολίες και στην επαγγελματική και στην προσωπική τους ζωή και στη συναισθηματική τους ζωή και στα ψυχική και σωματική τους υγεία. Τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει ως χρυσά παιδιά θα τα καταφέρνουν καλύτερα και μετά θα πούν να. Αφού έχει φύγει από εμάς, ας πούμε, το παιδί μας τα 18 που πήγε να σπουδάσει και τώρα είναι 40 και κάνει τη ζωή του σκατά, αλλά δεν φταίμε εμείς που αυτό το παιδί είναι προβληματικό. Ήταν προβληματικό από την αρχή και γι' αυτό αναγκαζόμασταν να το πειθαρχούμε και γι' αυτό αναγκαζόμασταν να το φερόμαστε λίγο πιο αυστηρά. Ενώ κοίτα το άλλο μας το παιδί πόσο καλά τα έχει καταφέρει. Φυσικά δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που τα χρυσά παιδιά ναρκισσών γονέων τα κάνουν σκατά και αυτά στη ζωή τους. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι αν είσαι golden child, αν είσαι χρυσό παιδί ναρκισσών γονέων θα επιτύχεις. Ούτε αν θα επιτύχεις υλικά και κοινωνικά και οικονομικά σημαίνει ότι είσαι πραγματικά ευτυχής. Σε καμία περίπτωση. Ο δρόμος από την επανάσταση μέχρι την ελευθερία είναι πάρα πολύ μακρύς. Γιατί? Επειδή όταν επαναστατήσει κάποιος, όταν αποφασίσει ότι εγώ θα είμαι διαφορετικός από τους γονείς μου, εγώ θα πάω κόντρα σε όλο αυτό. Οι γονείς μου δεν έκαναν καλά που με έδερναν. Οι γονείς μου δεν έκαναν καλά που με μείωναν. Οι γονείς μου δεν έκαναν καλά που ήθελα να με εξαφορτωθούν σαν μια σακούλα, σαν ένα σακί πατάτες. Γιατί αυτά τα scapegoats τα παιδιά τα δίνουν αμέσως. Πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει σε ιστορία εδώ στο κανάλι ότι παντρεύτηκα πολύ νωρίς στα 18 μου, στα 19 μου για να ξεφύγω από τους γονείς μου. Και παντρεύτηκα έναν κατάλληλο άνδρα, μια κατάλληλη γυναίκα και οι γονείς μου συνένεσαν στο γάμο. Ναι, γιατί θέλουν να το ξεφορτωθούν το μαύρο πρόβατο. Το δίνουν όσα όσα. Ενώ για το χρυσό τους το παιδί μπορεί να κάνουν και ένα σωρό παζάρια. Το μαύρο πρόβατο το δίνουμε, πάρτε το. Για πέταμα το έχουμε, το δίνουμε. Όταν επαναστατήσει κάποιος και πει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι σαν κι αυτούς, Δεν ήταν καλή η μάνα μου, δεν ήταν καλός ο πατέρας μου, πάω κόντρα και αρχίζω να πορεύω με το δικό μου δρόμο, δεν απελευθερώνεσαι, αγάπη μου, τόσο εύκολα. Δεν σημαίνει ότι αν φύγεις από το σπίτι και πας να ζήσεις τη δική σου ζωή, ότι δεν θα τους κουβαλήσεις μαζί σου. Πώς τους κουβαλάς μαζί σου? Τους κουβαλάς μαζί σου σαν ένα αδιόρατο λογισμικό, ένα software που έχει εγκατασταθεί στο μυαλό σου μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της πλήσης εγκεφάλου που δεχόσουνα, του brainwash, του gaslighting. Gaslighting είναι όταν βγάζεις τον άλλο τρελό και τον κάνεις να πιστεύει ότι είναι τρελός. Έχει εγκατασταθεί ένα τόσο επικίνδυνο λογισμικό σαν ένα ιός. Πώς μπαίνει ένας ιός στον υπολογιστή και τα κάνει όλα μαύρα? Λοιπόν, είναι δηλητηριασμένο το μυαλό σου, είναι δηλητηριασμένος ο τρόπος σκέψης σου. Το μυαλό σου το ίδιο αναπαράγει μέσα σου τη φωνή των κακοποιητών σου όταν αυτοί δεν είναι κοντά. Μπορεί να είσαι κοινό contact με αυτούς και, ή να είσαι σε low contact, δηλαδή ή να μην τους μιλάς καθόλου, να μην συναντιέσαι καθόλου, να συναντιέσαι αραιά και πού. Εξακολουθούν να είναι μέσα στο μυαλό σου. Και όταν πας να κάνεις κάτι, όταν διαπραγματεύεσαι κάτι συναισθηματικό, ψυχικό στο μυαλό σου κλπ, τους έχεις αυτούς σαν την εσωτερική φωνή
εσωτερικό κριτή, το ονομάζει ο Pete Walker στο καταπληκτικό βιβλίο του, που δυστυχώς είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα και σε κάποιες άλλες γλώσσες μεταφρασμένο, δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Thriving and Surviving from CPTSD, πώς να επιζήσεις και να ανθίσεις μετά από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ή να ξεφύγεις από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Εσωτερικό κριτή το ονομάζει ο Pete Walker αυτό το λογισμικό. Αυτό το λογισμικό θέλει πάρα πολύ προσπάθεια για να ξεριζωθεί. Και αυτό το λογισμικό επίσης προκαλεί και τις τύψεις και επίσης βοηθάει στην συναισθηματική επίκληση, στην επίκληση στο συναίσθημα που κάνουν οι ναρκισσοί για να επιστρέψει πίσω το θύμα τους. Είναι τεράστιος ο δρόμος, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια για να ξεριζώσεις από μέσα σου όλες αυτές τις δηλητηριώδεις πεπιθήσεις στο ένα χέρι, και στο άλλο χέρι είναι το συναισθηματικό κομμάτι, είναι το κομμάτι του βαθιού, πολύ βαθιού ψυχικού τραύματος, του πολυεπίπεδου ψυχικού τραύματος. Πολλά παιδιά φεύγουν από τις οικογένειες τους ψυχικά πολυτραυματίες, και το οποίο αυτό συναισθηματικό κομμάτι του βαθιού τραύματος, νομίζω είναι σωστή, ελπίζω να είναι σωστή η πτώση, θα με διορθώσετε αν δεν είναι, εκδηλώνεται συνήθως με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το CPTSD. Έχουμε κάνει βίντεο για το CPTSD, θα κάνουμε κι άλλα. Έχω ετοιμάσει την παρουσίαση για την ερχόμενη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, που θα μιλήσω σε μια εκδήλωση του ΣΥΜΣΑ. Ο ΣΥΜΣΑ είναι ο Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής Κύπρου, για το πώς η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία μπορούν να προβάλλουν στην πρόληψη, μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, της εμφύλης βίας. Και έχω ετοιμάσει την παρουσίαση, και μέσα στην παρουσίαση υπάρχει έτσι, έχω βάλει μέσα σχεδόν όλα, όχι όλα, σχεδόν όλα τα συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Η παρουσίαση είτε θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι μέσα του YouTube, είτε θα ανέβει μετά ως βίντεο, εξαρτάται από τις συνθήκες της ταχύτητας του διαδικτύου που θα έχουμε, του κινητού διαδικτύου που θα έχουμε εκείνη τη στιγμή που θα γίνεται η εκδήλωση. Λοιπόν, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια πολύ σοβαρή μακροχρόνια ασθένεια. Είναι σαν μια λερναία ύδρα που κόβει ένα κεφάλι και φυτρώνουν άλλα, και θέλει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ ψυχοθεραπεία, πάρα πολύ ψυχοεκπαίδευση και πάρα πολύ προσωπικό, πνευματικό, ψυχικό αγώνα για να μπορέσεις να ξεπεράσεις το CPTSD. Και αυτό έχει να κάνει και με την εκπαίδευση του μυαλού, δηλαδή με το αντίστοιχο φυσιολογικό brainwash, τη φυσιολογική, την πλήση εγκεφάλου, για να αρχίσει ο εγκέφαλός μας να σκέφτεται φυσιολογικά, το οποίο γίνεται μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και την ανάγνωση βιβλίων ψυχολογίας και ψυχιατρικής κλπ. Και διαμέσου της αποφυγής των ερεθισμάτων. Των ερεθισμάτων τα οποία προκαλούν την εκδήλωση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Και αυτό που συζητούσαμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι πηγαίνοντας no contact με ναρκισσούς γονείς, αποφεύγουμε με μεγάλο μέρος των ερεθισμάτων εκείνων, τα οποία ενεργοποιούν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όπου παθαίνουμε μεταξύ άλλων συναισθηματικές αναδρομές και χάνουμε τον έλεγχο των συναισθημάτων μας, τον έλεγχο των σκέψεων μας, τον έλεγχο των λόγων μας κλπ. Και παρουσιαζόμαστε ως η τρελή της υπόθεσης, που φωνάζουμε σε αυτά τα πολύ καλά εντός πολλών εισαγωγικών ανθρωπάκια κλπ. Σας είπα ότι θα είναι λίγο βιωματικό αυτό το βίντεο και έχω αναφέρει και την Τωρέτα στην αρχή. Έκανα την αυτοκριτική μου γιατί φωνάζω τόσο πολύ. Ο λόγος που φωνάζω τόσο πολύ, έχω καταλήξει, είναι επειδή για πάρα πολλά χρόνια ήμουνα ηλίθια, λειτουργούσα με ένα πολύ βλακώδη τρόπο, ενώ είχα επαναστατήσει από τη γονεϊκή οικογένεια, εξακολουθούσα να έχω σχέσεις, low contact men, αλλά να έχω σχέσεις,
και είμαι πολύ θυμωμένη με τον εαυτό μου που δεν συνειδητοποιούσα πόση πολύ ζημιά μου έκανε αυτό. Επίσης είμαι και θυμωμένη και με ένα θεραπευτή που είχα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οποίος πίσω από την πλάτη μου συνεννοιότανε με τους γονείς μου. Φοβερός επαγγελματίας, φοβερός. Και ο οποίος μεταξύ άλλων, το έχω πει και άλλες φορές, ερχόταν στη συνεδρία να μου μεταφέρει ότι ο ένας και ο άλλος, οι φίλοι του και οι παρέες του από το... από την ελίτ των ψυχολόγων και ψυχιάτρων τότε της Κύπρου, έλεγαν σε αυτόν ότι ξέρεις αυτή η Θέκλα είναι, δεν είναι καλή ψυχολόγος και λέει πράγματα που βγάζει από το μυαλό της και είναι επικίνδυνη κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που συνέβαινε ήταν ότι ενοχλούνταν όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι ήταν επίσης, κακοποιητικοί, αν και ειδικοί ψυχικής υγείας, σκεφτείτε παράνοια, μου μετέφεραν όλη αυτή την ανησυχία του ότι θα χαλούσα τον καλό κοινωνικό ιστό, μη χέσω. Sorry που μιλάω έτσι. Επίσης είμαι θυμωμένη όταν διαβάζω αυτά τα email πάρα πολύ με τον εαυτό μου, επειδή αναγνωρίζω ουσιώδη λάθη που έχω κάνει και εγώ η ίδια προσωπικά με τα παιδιά μου και θυμώνω με εμένα για τα λάθη που έχω κάνει, τα εγκλήματα που έχω διαπράξει απέναντι στα παιδιά μου. Ένα από αυτά τα εγκλήματα ήταν ότι διατηρούσα επαφή με τους δικούς μου γονείς και μπροστά στα παιδιά μου πάρα πολλές φορές έχω ξεσπάσει συναισθηματικά, έχω έρθει σε κρίσεις θυμού, τις οποίες οπωσδήποτε τις βίωσαν τα παιδιά και δεν ήταν ό,τι καλύτερο, θα έλεγα ήταν ό,τι χειρότερο, κατά τη γνώμη μου πάντα. Και για άλλα λάθη που έχω κάνει σε σχέση με τα παιδιά. Και για κάποιες φορές, η κόρη μου ξέρει, που έπαιρνα πολύ προσωπικά ζητήματα τα οποία ήταν καθαρά δικά τους. Και που θύμωνα μαζί τους, γιατί προφανώς είχα δικά μου αποθυμένα τα οποία έβγαζα πάνω τους. Οπότε μη μου γράφετε ότι είμαι τέλεια μάνα, είμαι η πιο ατελής μάνα που γνωρίζω. Και που γνωρίζω καλά γιατί ήμουν εκεί πέρα. Γι' αυτό ανεβαίνει ο τόνος της φωνής μου. Γιατί νιώθω ενοχές και θυμώ με μένα και με άλλους ωραίους πρωταγωνιστές, οι οποίοι αντί να ήταν κουμπάρσι, ήταν πρωταγωνιστές στη ζωή μου και επέτρεπα εγώ ίδια προσωπικά να είναι πρωταγωνιστές στη ζωή μου. No contact μέχρι να δύσει ο ήλιος, το γράψει μια φίλη, ψυχοθεραπεία μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και το ξανατονίζω, υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να συνειδητοποιήσεις ότι οι γονείς σου ήταν κακοποιητικοί και είναι κακοποιητικοί και είναι νάρκισσοι και να ξεκολλήσεις από αυτούς, μέχρι να θεραπευτείς από τη ζημιά που σου έχει προκληθεί, από την πολυκακοποίηση που έχεις δεχθεί στην παιδική σου ηλικία. Και δυστυχώς όλα αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Δεν είμαστε οι εξαιρέσεις, τα παιδιά τα οποία έχουμε μεγαλώσει με αυτούς τους ψυχικά κακοποιητικούς τρόπους. Καλή δύναμη, αδερφιά. Ας μην τα βάζουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα προηγούμενο στάδιο από ό,τι ήμασταν εμείς. Ας μην τα βάζουμε τον εαυτό μας που τώρα φτάσαμε στο στάδιο που είμαστε. Ο καθένας να κοιτάζει το δικό του αγώνα πώς θα τον κάνει καλύτερα. Οι γονείς οι οποίοι είμαστε συνειδητοποιημένοι γονείς, άπαξ και αντιληφθούμε ότι έχουμε κάνει λάθη απέναντι στα παιδιά μας, τα διορθώνουμε και εξηγούμε στα παιδιά μας ότι έχω κάνει λάθος, ζητώ συγγνώμη γιατί καταλαβαίνω ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο λάθος που έχω κάνει και συνειδητά αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούμε για να γίνουμε επιτέλους ο βράχος που θα αλλάξει τη ροή του ποταμού, να είμαστε επιτέλους το πρόσωπο το οποίο θα σταματήσει τη διαγενειακή μεταβίβαση τραυμάτων. Πολλό. Με όλη μου την αγάπη. Να σου το εύχομαι, να το επιτύχουμε, να είμαστε.